Γεια σας και πάλι. Θα δούμε σήμερα ένα κομμάτι από τα Χαβδάτα της Κεφαλονιάς. Άλλο ένα κομμάτι του Ζακ Στεφάνου. Είχαμε βάλει πριν περίπου 6-7 μήνες το μάλλον του Ζακ Στεφάνου, ο οποίος το κοινοποίησε ακριβώς την ίδια μέρα που το ανεβάσαμε. Και σίως φτάσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 views. Επομένως, σήμερα θα δούμε το δείξιο με τον τρόπο του Ζακ Στεφάνου. Στο κομμάτι, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μόνο μία κιθάρα. Είναι τρεις κιθάρες. Οπότε θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε αυτές τις τρεις κιθάρες να τις ακούσουμε όσο το δυνατόν γίνεται με μία. Ας ακούσουμε πρώτα το κομμάτι. Η πρώτη συγχορδία λοιπόν είναι η La Maggiore, στην οποία θα αναπαραστήσουμε την πρώτη κιθάρα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα, το μεσαίο και το παραμεσαίο, αντίστοιχα στις πρώτη, δεύτερη και πέμπτη χορδή. Στη συνέχεια κάνουμε ένα άρπισμα χρησιμοποιώντας το μεσαίο δάχτυλο στην τρίτη χορδή, τον αντίχειρα στην τέταρτη χορδή και μετά ξανακάνουμε αυτό το γνώριμο. Και μετά υπάρχει επιστροφή. Ο δείκτης παίζει στην τέταρτη χορδή, ο μεσαίος στην τρίτη και ο παραμεσαίος στη δεύτερη. Άρα όλο μαζί. Η δεύτερη συγχορδία είναι μια σι μινόρε, όπου χρησιμοποιούμε τον παραμεσαίο και τον αντίχειρα για να παίξουμε τη δεύτερη και την πέμπτη χορδή. Και συνέχεια ακολουθούμε ένα παρόμοιο άρπισμα, παίζοντας την τρίτη, την τέταρτη, ξανά αντίχειρα με τον παραμεσαίο και μετά τέταρτη, τρίτη, δεύτερη. Δεν βολεύει περισσότερο καθώς το χέρι μένει σταθερό πάνω. Για να το δούμε όλο μαζί. Στη συνέχεια υπάρχει μια μη ματζόρες χορδία, όπου όμως δεν είναι τόσο αισθητό το άρπισμά της, παρά αυτό το σχήμα που ακούγεται από πάνω. Αυτό το σχήμα παίζεται στην τρίτη και στην τέταρτη χορδή, έτσι, στις δύο μεσαίες χορδές. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο δάχτυλα. Αυτό λοιπόν που προκύπτει είναι, χρησιμοποιούμε το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο για να παίξουμε στο πρώτο τάστο της τρίτης χορδής και στο δεύτερο τάστο της τέταρτης χορδής. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε πάλι το πρώτο δάχτυλο για το δεύτερο τάστο της τρίτης χορδής και θα πρότεινα το τρίτο δάχτυλο για το τέταρτο τάστο της τέταρτης χορδής. Και αυτό εδώ μετακινείται ακριβώς δύο τάστα. Άρα έχουμε συνολικά. Η τελευταία μας χορδία είναι μια La Maggiore, αφού πρώτα προσεγγιστεί από μια La sus 4. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τον αντίχειρα και τον παραμεσαίο πάλι, όπως στη σημινόρα χορδία, για να παίξουμε τη δεύτερη και την πέμπτη χορδή. Στη συνέχεια με τον δείκτη θα παίξουμε την τέταρτη, με το μεσαίο την τρίτη και μετά θα γυρίσουμε σε λα τη χορδία μας και θα ξαναπαίξουμε τη δεύτερη και την πέμπτη χορδή. Άρα όλο μαζί ακούγεται. Επομένως συνολικά έχουμε στην αρχή τη La Maggiore χορδία, μετά τη Si, το σχήμα στη θέση του Mi, La sus 4, La. Αυτό ήταν λοιπόν όλο το βίντεο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε κάντε subscribe, like κτλ. Ζακ, ελπίζω να σας αρέσει και να το κοινοποιήσεις. Καλό καλοκαίρι από Κεφαλονιά. Οι σφίγγες έτσι ανεβαίνουν πάνω μου. Τι σου είπα ρε σκυλέ. Για όλε. Αυτός θα είχα να περάσει, έχει φάει πέτρα, ε.